Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, θα αρχίσω με την κυρία Καφαντάρη και από το θέμα των τελευταίων ημερών, κυρία Καφαντάρη, και το πρωτοσέλιδο της Αυγής σήμερα, που κάνει λόγο για το δεύτερο ξέπλυμα του ναζισμού και έχει τη φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη. Εσείς, καταρχάς, αν θεωρείτε ότι αυτή η κουβέντα με αφορμή την Εστονία αφορά τον κόσμο την ώρα που πνίγεται από όλα τα προβλήματά του και αν βοηθάει στη δημόσια πολιτική συζήτηση αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, θεωρώ ότι η επαναφορά της θεωρίας των δύο άκρων δεν βοηθάει καθόλου τη δημοκρατία. Mm. Όταν έχουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέψτε μου την έκφραση, το φάντασμα του ναζισμού να ισχυροποιείται κατά κάποιο τρόπο και όταν βλέπουμε ακροδεξιές αντιλήψεις να επανεμφανίζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας, το τονίζω αυτό, γιατί οι αρχές της Ευρώπης είναι δημοκρατία, αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και όλα αυτά, σαφώς αυτά τα ζητήματα δεν βοηθούν. Από την άλλη μεριά, στον κόσμο το δικό μας, ενώ στην Ελλάδα, έτσι, η επαναφορά αυτής της θεωρίας κάθε άλλο παρά βοηθά την ομαλή εξέλιξη στα πολιτικά αυτά, πράγματα της χώρας. Συγγνώμη, αλλά ο λόγος που αρθρώνεται εσείς είναι εξόχως διχαστικός αυτή τη στιγμή. Ο ρόλος που αρθρώνει η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου διχαστικός. Το ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε, δυστυχώς το λέω αυτό, και σε αντίθεση με τη μεταπολιτευτική της στάση, μιλάω από το 1974 και μετά και ναι, από τους πολιτικούς αρχηγούς, με αρχή τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον παλιό, έτσι, είχε δείξει ένα άλλο πρόσωπο, το να επανέρχονται τέτοια ζητήματα δημοκρατίας, κατά την άποψή μου, δεν βοηθάει καθόλου ούτε την ίδια παράταξη, ούτε και γενικότερα. Ναι. Αλλά προκαλεί και ερωτηματικά, επιτρέψτε μου, και η συντηρητικοποίηση κατά κάποιο τρόπο και της δημοκρατικής συμπαράταξης σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και θέλω να πω και να θυμίσω ότι στο Ευρωκοινοβούλιο το 2009, όταν είχε παρουσιαστεί μια αντίστοιχη περίπτωση για κάποια ψήφισμα κλπ. Και η Νέα Δημοκρατία τότε με τον κύριο Βαρβιτσιώτη το Πασόκ τότε, έτσι, η κυρία Κοπά νομίζω ήταν ευρωβουλευτής, δεν είχαν ψηφίσει κάτι τέτοιο. Καλά, κυρία πρώτη, Γιαννακάκη πριν από το 2012 έτσι, άλλα έλεγε, άμα το πάμε έτσι. Λοιπόν, όμως, αλλά εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για μια πολιτική, οικονομική, ξέρω εγώ τι θα γίνει με τις συντάξεις, που είναι ζητήματα σοβαρά, ή τι θα γίνει, ξέρω εγώ, περικοπές με τις αποκρατικοποιήσεις κλπ. Εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία. Προσέξτε το αυτό. Είναι σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή οι ναζιστικές απόψεις να εμφανίζονται πάλι στο προσκήνιο σε μια Ελλάδα δημοκρατική, τουλάχιστον μετά την μεταπολίτευση. Ερώτημα. Ξεπλένει η Νέα Δημοκρατία τον ναζισμό? Λοιπόν, κοιτάξτε, ο ακροδεξιός κατήφορος της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς είναι γεγονός. Η κυριαρχία των αντιλήψεων και του Αντιπροέδρου είναι της του ΕΝΟΣ... Είναι ακροδεξιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία? Ακούστε, έχει πάρει δρόμο και έχει πλέον μία κουλτούρα, δυστυχώς το λέω αυτό, σε αντίθεση με τη μεταπολιτευτική της πορεία από το 1974 και μετά, ακροδεξιών θέσεων. Μάλιστα. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Το τονίζω αυτό και αυτό είναι το κυρίαρχο στην όλη ιστορία η οποία δημιουργήθηκε. Ωραία, πάμε στον κύριο Κατσανιώτη να απαντήσει για όλα αυτά. Είναι και πολλά. Δεν έχω διάθεση να απαντήσω στον κύριο